Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή εμείς και ο κόσμος μας. Εμείς και εσείς, εσείς και εμείς από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ. Και βέβαια, αρχίσαμε το πρωί στις 8 τη μέρα μας, ραδιοφωνικά εμείς και ο κόσμος μας, 8 με 10, στους 97,2 στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Εμείς και ο κόσμος μας, μια εκπομπή η οποία συμπληρώνει 50 χρόνια καθημερινής ραδιοφωνικής εκπομπής από το 1969 μέχρι και το 2019, που ήταν και η πρώτη φορά που βγήκε στον αέρα αυτής της συχνότητας, 97,2. Πρώτο πρόγραμμα που είναι άριχτα συνδεδεμένο με την ιστορία αυτού του τόπου. Καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε πολύ που αρχίσετε το πρωί τη μέρα μας ραδιοφωνικά, όλοι μαζί, και που τώρα συνεχίζετε τη μέρα σας μαζί μας τηλεοπτικά. Η ιστορία της Κύπρου, κυρίες και κύριοι, είναι άριχτα συνδεδεμένη μαζί της. Απότομες βουνοκορφές και κοιλάδες, κεφαλόβρυσα, κάστρα, θρύλοι και παραδόσεις απαντούνται σε ένα εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον με μια μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας. Απετέλεσε βέβαια και ένα εξαιρετικό βιότοπο για όλους τους κατοίκους της Κύπρου από την νεολιθική εποχή μέχρι και την τουρκική εισβολή του 1974. Κι όμως, παρόλες τις πιο πάνω διαπιστώσεις, το θέμα μας για σήμερα και ο χώρος όπου θα μεταπερθούμε, ο όμορφος πενταδάκτυλος, παραμένει για ένα μεγάλο μέρος των Κυπρίων, ιδιαίτερα στους νέους μας, απλά ένα σύμβολο και ένα βουνό όπου η σημαία του ψευδοκράτους αναποσβήνει κάθε βράδυ, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο για την ιστορία του. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τον ντοκιμαντέρ «Πενταδάκτυλος, τόσο κοντά, μα τόσο μακριά». Ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 70 λεπτών. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε ίσως τα 20 λεπτά του από όλο αυτό, με τη βοήθεια βέβαια του παραγωγού και σκηνοθέτη του, του κυρίου Πασχάλη Παπαπέτρου, σκηνοθέτη και παραγωγού πολλών παραγωγών, όπου είχαμε την χαρά βέβαια άλλη μία να παρουσιάσουμε εδώ στο στούντιο, και η οποία αποτελεί μία περιδιάβαση στη γεωλογία, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στους θρύλους, αλλά και στις παραδόσεις, καθώς και στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον της οροσειράς. Είναι μία προσπάθεια γνωριμίας, αν θέλετε, με την κατεχόμενη γη, η οποία, αν και τόσο κοντά, είναι τόσο μακριά. Στο στούντιο μαζί μας ο σκηνοθέτης και ο παραγωγός αυτής της εκπομπής, ο κύριος Πασχάλης Παπαπέτρου. Σας χαιρετώ, κύριε Παπαπέτρου, και καλώς ήρθατε. Σας χαιρετώ, Λουκά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και βέβαια φέρατε μαζί σας ένα πολύτιμο συνεργάτη για αυτή την προσπάθεια. Είναι ο Δόκτωρ Γιώργος Κωνσταντίνου, γεωλόγος, ο οποίος δεν ασχολείται μόνο με τη γεωλογία και με χιλιάδες ξεναγήσεις και όχι μόνο, και με τη συγγραφή του βιβλίου που θα μας αναφέρετε, αλλά και πολλά άλλα. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ. Είναι η αγάπη περισσότερο για τον τόπο που κάνει αυτή την προσπάθεια, η οποία μπορεί να φαίνεται απίστευτη, κύριε Παπαπέτρου, κατορθωτή στο τέλος. Γιατί το να περιδιαβάσετε όλο τον πενταδάκτυλο σε τέτοιες εποχές πια και σε κατεχόμενη κατάσταση και να κάνετε αυτά τα 70 λεπτά παραγωγής, θέλει πολλή προσπάθεια και πείσμα, εγώ θα έλεγα, πέραν από την αγάπη ή όχι. Έτσι είναι, μια παραγωγή που μας κράτησε 2 χρόνια. Και πρέπει να πω ότι μπήκαμε στην κατεχόμενη γη γύρω στις 50 φορές σε αυτά τα 2 χρόνια για να κινηματογραφήσουμε τα όσα προέκυψαν. Πρέπει να πω ότι ήταν ένα ανοιχτό σενάριο και η ταινία σαν ταινία προέκυψε κάποια στιγμή το 2009, όταν δουλεύοντας μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνου και τον συγχωρεμένο τον Γιαννάκη τον Παναγίδη για την ταινία «Τρόοδος και γένετο Κύπρος», είχε πέσει η πρόταση από τους 2 γεωλόγους τότε να κάνουμε και μια ταινία για τον πενταδάκτυλο, ούτως ώστε να συμπληρώσουμε τη γεωλογική πλευρά γέννησης της Κύπρου. Μάλιστα. Οφείλω να πω ότι η γνωριμία με τον κύριο Γκόκο, όπως σου το λέει, αλλά και τον συγχωρεμένο τον Γιαννάκη, με ο οποίος είμαστε γείτονες στο πατρικό μου το σπίτι, η γνωριμία με αυτούς τους και τους ανθρώπους εμένα με βοήθησε να καταλάβω τον τόπο μου από μια διαφορετική πλευρά. Μάλιστα. Τολμώ μάλιστα να πω ότι για την Κύπρο τα πάντα γεωλογία εστί. Α, έτσι είναι. Αντιλαμβάνομαι αυτά τα σημεία, τα σημαντικά, τα οποία εσείς ως παραγωγός μπορεί να μην γνωρίζατε, οι άνθρωποι όπως ο κύριος Κωνσταντίνου και οι άλλοι που συνεργαστήκατε μαζί τους, ίσως να τα ήξεραν βήμα προς βήμα. Όπως λέμε κατά την Κυπριακή, είναι παθιά με παθιά. Και αυτός ο πενταδάχτυλος, για όσους τον έχουν ζήσει, είναι πραγματικά ένα μοναδικό σημείο. Κάνω λάθος, κύριε Κωνσταντίνου, ή έτσι έχουν τα πράγματα? Έτσι έχουν τα πράγματα. Τον πενταδάχτυλο
Εγώ προσωπικά, μάλιστα, επειδή είμαι πιο παλιός από το Γιαννάκη, του Μαγκαρίτη, τον ήξερα από γεωλογικής πλευράς. Μάλιστα. Λόγω του επαγγέλματός σας. Λόγω του επαγγέλματος. Επίσης, στο σπίτι μου, στο Καϊμακλή, της γυναίκας του σπίτι στο Καϊμακλή, ήταν δίπλα από το πενταδάχτυλο. Και επομένως ήταν η πρόσβαση προς τον πενταδάχτυλο πάρα πολύ εύκολη. Και τα μωρά μου βασικά, ένα 2 χρονών με 4 χρονών, πριν την εισβολή, και όμως είχαν πάει πάρα πολλές φορές στον πενταδάχτυλο, σε όλο το ολόκληρο τον πενταδάχτυλο. Εκείνο το οποίο ο Γιαννάκης, απλώς για να ξέρει, είχε πάει μόνο μία φορά, ήταν μικρότερος από μένα, ήταν στο Λανίτιο γυμνάσιο και πήγαινε εκδρομή, ναι, την καθιερωμένη εκδρομή που κάνουν. Συνήθιζαν να κάνουν τη σχολική εκδρομή στον πενταδάχτυλο. Μία φορά, στο λιμάνι της Γερίνιας, να μην και την Γερίνια γενικά. Μάλιστα. Όταν όμως πήγαμε στον πενταδάχτυλο για να δουλέψουμε, ναι, γιατί μας είχε αναθέσει προηγουμένως η Τράπεζα Κύπρου να γράψουμε το βιβλίο και εμείς θέλαμε να μπει ολόκληρη η Κύπρο μέσα στο βλέφο, μιλούμε για γεωλογία κλπ. Όταν ήταν και εξαιρετικός φωτογράφος επίσης. Είχε πάθει την αυτή τη ζωή του, δεν μπορούσε να φανταστείτε. Ήταν τόσο δύσκολες οι μέρες που περνούσαμε. Μάλιστα. Η αγάπη μας, το μεγαλείο του πενταδαχτύλου, αλλά μετά υπήρχε η επιστροφή, έπρεπε να γυρίσουμε πίσω. Μέναμε όσο μπορούσαμε πιο πολύ. Ναι. Περπατήσαμε τον μεταδάχτυλο, τον εφωτογράφησε και ουσιαστικά μας έγινε του Γιαννάκη Παμοσάριν. Εγώ τον ήξερα, ο Γιαννάκης τον είχε γνωρίσει και πραγματικά. Έκανε σαν μικρό παιδί. Μικρό παιδί. Μάλιστα. Κύριε Παπαπέτρου, και ευχαριστώ πολύ. Φέρατε 4 αποσπάσματα. Θα τα παρακολουθούμε γιατί πραγματικά τα όσα έχω παρακολουθήσει και έχω εντυπωσιαστεί, συγχαρητήρια για την παραγωγή, κύριε Παπαπέτρου. Όλες οι λεπτομέρειες μέχρι και τα γραφικά που μπαίνουν, τα ονόματα είναι τόσο προσεγμένα, πόσο μάλλον η κινηματογράφηση, η σκηνοθεσία αλλά και το μοντάζ, που είναι όσα να βρίσκεσαι στον όμορφο πενταδάχτυλο. Και σας ευχαριστούμε πολύ σήμερα που μας κάνετε αυτή τη βόλτα εκεί. Παρακαλώ να δούμε το πρώτο απόσπασμα και να επανέλθουμε. Συνώνυμο με το μικρό μας νησί, αλλά και την απαρχή της γεωγένεσής του, η Πέτρα του Ρωμιού. Εδώ, σύμφωνα με τη μυθολογία, η Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς και της γονιμότητας, αναδύθηκε από τους αφρούς των κυμάτων. Η προφορική λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι την Πέτρα του Ρωμιού την πέταξε ο διγενής Ακρίτας από τον πενταδάχτυλο για να διώξει τους αρακινούς. Αναγνωρίζοντας την πετρολογική ομοιότητα των ασβεστολίθων των δύο περιοχών, οι οποίες όμως έχουν διαφορετική προέλευση. Οι άσπροι ασβεστόλιθοι και οι γκρίζες λάβες, που αποτελούν το υπόστρωμα του ομώνυμου κόλπου, πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια αποτελούσαν κοραλιογενείς ύφαλους που περιέβαλαν ηφαιστιακά νησιά και αποτελούσαν μέρος της Αφρικανικής πλάκας. Εδώ, στην περιοχή νότια της Πέτρας του Ρωμιού, οι γεωεπιστήμονες τοποθετούν τη σύγκρουση και καταβύθιση της Αφρικανικής πλάκας κάτω από την Ευρασιατική, που είχε ως αποτέλεσμα την έναρξη της ανύψωσης του Οφειόλιθου του Τρόδους και την ανάδυση της Κύπρου σαν μια άλλη Αφροδίτη. Όταν πριν 90 εκατομμύρια χρόνια, λόγω της αποκλίνουσας κίνησης των λιθοσφαιρικών πλακών και της διάρρηξης του βυθού της Στιθίας Θάλασσας, μάγμα από τον ανώτερο μανδύα της Γης άρχισε να βγαίνει, να χύνεται, να στιβάζεται και να στερεοποιείται στο βυθό της, καταγράφονταν τα πρώτα στάδια δημιουργίας του όρους Τροώδους και της Κύπρου γενικότερα. Ακολούθησε μια μακρά περίοδος απόθεσης συζυματογενών πετρωμάτων βαθιάς θάλασσας, όπως ούμπρες, μπεντονίτες, μάργες, κριτίδες και κερατόλιθοι. Πριν 35 εκατομμύρια χρόνια, η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών έγινε συγκλίνουσα, με την Αφρικανική πλάκα να καταβυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική. Τα ελαφρύτερα πετρώματα της Αφρικανικής πλάκας προκαλούσαν συνεχή άνοση στον Οφειόλιθο του Τροώδους και πριν 25 εκατομμύρια χρόνια ανυψώθηκαν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και σχημάτισαν ένα μικρό νησί.
Βορειότερα του νησιού του Τρόδου, σε μια βαθιά λεκάνη που εκτινόταν από τον κόλπο της Μόρφου μέχρι τον κόλπο της Αμοχώστου του, αποτέθηκαν εναλλασσόμενες στρώσεις μάργας, άργυλου και χαλαζιακού ψαμίτη του γεωλογικού σχηματισμού του Φλίσχη της Χυθρέας, συνολικού βάθους 3.000 μέτρων. Τα υλικά αυτά προήλθαν από τη διάβρωση μεγάλων δελταϊκών αποθέσεων στη νότια Μικρά Ασία και καλύπτουν σήμερα τις δύο πλευρές του πενταδάχτυλου, από τον Κορμακίτη μέχρι τον Απόστολο Ανδρέα. Στη θάλασσα βόρεια της Κύπρου ήταν σκορπισμένη τεράστιοι ογκόληθοι ασβεστολίθων, κατάλοιπα μιας αρχαίας Υπήρου που χάθηκε. Κατά την αλπική ορογένεση πριν 10 εκατομμύρια χρόνια, οι όγκοι αυτοί σπρώχτηκαν προς νότον, εφήπευσαν στις βόρειες παρυφές του Τρόδους, του νησιού του Τρόδους, ψυχώνοντας και ποθώντας όλα τα τόκθωνα ζηματογενή πετρώματα, κυρίως του Φλίσχη, που συνάντησαν στην πορεία τους. Αποτέλεσμα αυτών των γεωλογικών διεργασιών ήταν οι όγκοι των ασβεστολίθων που σήμερα αποτελούν τις βουνοκορφές του πενταδάχτυλου να αναδυθούν πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και να σχηματίσουν ένα δεύτερο νησί με μια θαλάσσια λεκάνη μεταξύ τους, τον χώρο που καταλαμβάνει σήμερα η πεδιάδα της Μεσαωρίας. Πριν 2,5 εκατομμύρια χρόνια άρχισε η δραστική ανύψωση της πλάκας του Τροόδους, η οποία παρέσυρε και ανύψωσε τόσο τα ιζήματα της Μεσαωρίας όσο και τα πετρώματα του πενταδάχτυλου. Ως αποτέλεσμα η Κύπρος αναδύεται και παίρνει το τελικό της σχήμα τα τελευταία 500.000 χρόνια. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το νησί. Αυτή είναι η παραγωγή, αυτό είναι το DVD, είναι παραγωγή ανάδυσης films. Και είναι χορηγός επικοινωνίας στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Και βέβαια είναι ένα εξαιρετικό και εκπληκτικό ταξίδι, το οποίο είναι εντυπωσιακό και αξίζει τον κόπο να το προμηθευτείτε, ούτως ώστε να κάνετε αυτό το υπέροχο ταξίδι των 70 λεπτών. Δόκτωρ Κωνσταντίνο, παρακαλώ πριν, κύριε Παπαπέτρου, μέχρι και η φυσική ήχη σας είναι προσεγμένη. Ακόμα και ο φλίσβος των κυμάτων ή το ριάκι που τρέχει είναι τόσο προσεγμένα και σωστά τοποθετημένα, που ως αν κάποιος να βρίσκεται εκεί. Και αυτό δείχνει πάρα πολύ αγάπη πέραν από τον επαγγελματισμό σας και να είστε πάντα καλά. Δόκτωρ Κωνσταντίνου, είναι οι άνθρωποι που έφυγαν το 1974 και η τελευταία γενιά των γενεών πίσω 10.000 ετών. Γιατί ο πενταδάχτυλος κατοικείται 10.000 χρόνια τώρα. Έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Είναι αυτό που αναφέρεται και στον Όμηρο και περιγράφει ο ίδιος. Ότι η μεγαλύτερη αυτή τη γενιά, οι γεωργοί που έφυγαν, ήταν αυτοί που, όπως περιέγραφε ο Όμηρος, θέριζαν με το δρεπάνι, οι όργωναν με το και το άρωτρο και αλώνιζαν μετά. Είναι αυτά τα οποία δεν θα ξαναδούμε ποτέ να γίνονται. Οπωσδήποτε. Είναι η πιο παλιά τη γενιά, τη τελευταία γενιά του μεταδαχτήλου ήταν αυτή. Μάλιστα. Οι νεότεροι είχαν φτάσει φυσικά και την επανάσταση, την πρόοδο, την ανάπτυξη κλπ. Μετά με μηχανοποίηση των. Αλλά οι πρώτοι, οι πιο παλιοί από τη γενιά αυτή ήταν αυτοί οι άνθρωποι, του οποίου αυτοθανάτησε ο Κάσαλος. Μάλιστα. Στους πίνακες. Κάσαλος, βέβαια. Θα λέγατε ότι ο κόσμος του πενταδαχτύλου, Δόκτωρ Κωνσταντίνου, είναι ταυτόχρονα και οι περιοχές μαζί, δηλαδή. Ο πενταδάχτυλος είναι οι φυσικές του ομορφιές, αλλά είναι και ο κόσμος του. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αυτός ο κόσμος, αυτή η αλυσίδα των γενιών. Μάλιστα. Φαίνεται με τα αποτελέσματα της που αφήσαν, τα αποτυπώματα που αφήσαν του πολιτισμού. Μάλιστα. Είτε βυζαντινά χρόνια είναι, είτε αρχαία χρόνια είναι κλπ. Είχαν αφήσει έναν εξαιρετικό πολιτισμό, ο οποίος είναι από τους σημαντικότερους πολιτισμούς του νησιού. Μάλιστα. Κύριε Παπαπέτρου, αυτό το ταξίδι είναι και μια απίστευτη ξενάγηση που δείχνει και τον νόστο, αν θέλετε, αυτού του χώρου, αλλά τεκμηριώνει και ο γεγονός ότι ο πενταδάχτυλος διαμορφώνεται στη φύση και στον κόσμο του μαζί, άμεσα συνδεδεμένο με την ερώτηση που απίθυνα στον δόκτωρα Κωνσταντίνο. Ναι, σίγουρα αυτό ήταν κάτι που θέλαμε να διαφέρει από την ταινία, η οποία έγινε προηγουμένως και ήταν το Τρόδος και γίνεται ο Κύπρος. Μάλιστα. Στο Τρόδος και γίνεται ο Κύπρος βασικά ήταν μια γνωριμία
του βουνού μέσα από την περιδιάβαση των θεών γεωλόγων του κ. Γόκου και του Μακαριστού του Γιαννάκη του Παναγίδη. Στη συγκεκριμένη ταινία για τον Πενταδάχτυλο, η απόφαση ήταν να υπάρξει ακόμα μια πλειάδα από επιστημονικούς συμβούλους. Μάλιστα. Και θέλω να πω ότι είχαμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να βρούμε στην Κύπρο. Ανθρώπους που ο καθένας στον τομέα του είναι καταξιωμένος. Και αν μου επιτρέψεις να τους αναφέρω που είναι... Ευχαρίστως. Η Άννα Μαραγκού, αρχαιολόγος ιστορικός τέχνης, ο δόκτωρ Νικόλας Γιώργος Ηλιάδης, δασολόγος, ο Γιώργος Χατζηκυριάκος, δασοπόνος ερευνητής, ο δόκτωρ Χριστοδούλος Χριστοδούλου, βυζαντινολόγος και ο δόκτωρ Γιώργος Γεωργίου, αρχαιολόγος. Πρέπει να πω ότι θέλαμε να υπάρξει και το ανθρώπινο στοιχείο μέσα και στην ταινία που, στα αποσπάσματα τουλάχιστον που σας έκοψα και σας έφερα, εντάξει, 70 λεπτά πόσα να κόψεις. Έμειναν κάποια πράγματα τα οποία έμειναν πίσω και τούτη η αγάπη του κόσμου φαίνεται, ας πούμε, το πώς γεννήθηκε ο Πενταδάχτυλος, όπως είπε, νομίζω στο επόμενο που να πει ο κύριος Κόκος, πώς γεννήθηκε ο Πενταδάχτυλος, πώς σχηματίζονται τα πέντε δάχτυλα. Και πάμε μια περιδιάβαση την οποία δυστυχώς σας την έκοψε γιατί μας έπαιρνε ο χρόνος. Πάμε να γνωρίσουμε τα Στυλάρκα, ένας απίστευτης ομορφιάς τόπος, για να δούμε την επαλήθευση όσων λέγονται προηγουμένως, αλλά δηλαδή να δείξει την αγάπη του κόσμου για τον τόπο. Μάλιστα. Και μας ξεναγούν πιο εξαιρετικοί φίλοι τους, λέω φίλους, γιατί έχω την εντύπωση ότι πάντα έτσι ήταν. Ναι. Ακόμα και πρόσφατα που βρεθήκαμε, σαν να γνωριζόμαστε αιώνες. Πήραν μας στα Στυλάρκα και μας έκανα σε μια ξενάγηση ότι ήταν απίστευτη. Απίστευτη. Ξέρεις, Λουκά, τολμώ να πω και ας με παρεξηγήσετε. Κινηματογράφησα με τον Νίκο τον Αβραμίδη, τον κινηματογραφιστή της ταινίας τούτης, τον διευθυντή φωτογραφίας πολλά στην Κύπρο. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που πήγαινα σε έναν τόπο και φεύγοντας κοίταζα πίσω να δω τι άφηνα. Σίγουρα παίζει και η κατοχή ένα μεγάλο ρόλο. Βέβαια. Αλλά την πρώτη φορά ήταν και καλή ημέρα, τη δεύτερη φορά που μας πήρε ο Γιώργος ο Χατζηκυριακός, που είδαμε τα Στυλάρκα από μια άλλη οπτική γωνιά. Ήταν ένα πράγμα ανεπανάληπτο. Νομίζω ότι είναι και σημαντικά σημεία αυτής της παραγωγής που αποτελούν και σταθμό, θα έλεγα, στο δικό σας το μυαλό, αλλά και στη σημαντικότητα αυτής όλης της παραγωγής των 70 λεπτών για αυτό τον υπέροχο πενταδάκτυλο. Ξέρεις, στην ταινία τούτη νομίζω το λογικό μένει έτσι λίγο στην άκρη. Δουλεύεις παραπάνω με το συνέστημα. Το συνέστημα, κυριαρχεί. Σωστά. Δηλαδή, όταν να σε πάρει κάποιος, όπως να δείτε και μετά στον Κεφαλόβρισον της Κυθρέας ή ο άλλος ή στο σπίτι του, πράγμα που δεν μπορούσαμε να το κόψουμε πίσω από τα κομμάτια που σας έφερα. Ναι. Διότι δεν μπορεί ο Πενταδάχτυλος δεν είναι μόνο μια περιδιάβαση τουριστική. Έπρεπε να φανεί και το οποίο μας καίει πολλά. Είναι η κατοχή. Έτσι. Να δείτε ότι φαίνεται η αγάπη του κόσμου. Και πιστεύω ότι άμα στραφούμε στην αρχική ιδέα πόσο πολλά δικαιωθήκαμε με το να βάλουμε τον κόσμο της Κύπρου να παρελάσει μέσα από τους τόπους όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε. Ναι. Και αυτό είναι και συγκινητικό συνάμα. Δεν είναι μόνο το συνέστημα, είναι και η συγκίνηση. Γιατί κουνάτε το κεφάλι, Δόκτωρ Κωνσταντίνου, γιατί η αλήθεια. Είναι όντως έτσι. Έτσι είναι. Είναι έτσι. Κοίταξε, η βασική μας εμπειρία που όλη αυτή την εργασία είναι ότι ο Πενταδάχτυλος τον Αύγουστο του 1974 επαστρέφτηκε με την πραγματική έννοια της λέξης από τους κατοίκους των κόσμων του. Έμεινε ουσιαστικά, όπως λέμε, σαν κυπριακή ρίση, μια κυπριακή ρίση, έρημος ο τόπος. Και ο τόπος γέρημος ο τόπος. Άνθρωπος είναι ο τόπος. Άνθρωπος είναι ο τόπος και ο τόπος γέρημος. Είναι απίστευτο, δηλαδή από το 1974 τον Αύγουστο. Των Πενταδάχτυλων, αλλά και στις όλη την κατεχόμενη Κύπρο.
Δεν γεννήθηκε Ρωμιός. Δεν εμβαφτίστηκε. Δεν επανδρεύτηκε. Αλλά ούτε ετάφηκε. Ο Σπύρος ο Χατζηγεωργίου, ζήτησε να, να τον θάψουν στο Γερόλακο, στον τόπο του. 2 μέτρα επί 1 μέτρο. Και το αρνήθηκαν. Θα μας πάρετε ωστόσο από το χέρι τώρα και θα παρακολουθήσουμε αυτή την ιστορία της δημιουργίας του μεταδακτύλου στο απόσπασμα που ακολουθεί. Παρακαλώ. Βασικό γεωλογικό χαρακτηριστικό της οροσειράς είναι η τεράστια όγκη αλόχθωνων ανακρισταλωμένων ασβεστόλιθων, δολομητών και μαρμάρων που δομούν τα κύρια τοπογραφικά στοιχεία της οροσειράς. Αρχαιότεροι και ογκωδέστεροι γεωλογικοί σχηματισμοί είναι αυτοί του Αγίου Ιλαρίωνα, του Συγχαρή και του Δικόμου, όπου συναντούμε και τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις τους. Η ηλικία των πετρωμάτων αυτών κυμαίνεται από 230 μέχρι 140 εκατομμύρια χρόνια. Κατά την ανυψωσή τους από το βυθό της θάλασσας, υπέστησαν έντονο τεκτονισμό και ρογμάτωση, η οποία βοήθησε τη διείσδυση του βρόχινου νερού και την εντονότερη διάλυση των ασβεστολίθων. Το βρόχυρο νερό όταν πέφτει αναμειγνύεται με το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας και σχηματίζει καρπονικό οξύ, το οποίο διαλύει τον ασβεστίτη, το κύριο ρηχτό των ασβεστολίθων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της διαδικασίας είναι το εξαιρετικό γεωμόρφωμα του πενταδακτύλου και των άλλων φουνοκορφών της οροσειράς. Μπορείτε να φανταστείτε ότι το σχήμα που βλέπουμε πίσω μας του πενταδακτύλου και το οποίο, στο οποίο οφείλει το όνομα της η οροσειρά ήταν κάποτε ένας συμπαγής όγκος, τον οποίον η φύση με το βρόχυρο νερό σμήλευσε με υπολήν υπομονή με μια διαδικασία που κράτησε εκατομμύρια χρόνια. Το σχήμα του βράχου εξήψε κατά τα βυζαντινά χρόνια τη φαντασία των Κυπρίων, οι οποίοι το συνέδεσαν με την προσπάθεια του θρυλικού διγενεία Κρήτα να υπερπηδήσει την οροσειρά, αφήνοντας το αποτύπωμα της παλάμης του στο βουνό. Αποτέλεσμα της μακροχρόνιας αυτής διαδικασίας είναι οι θρηματισμένες πέτρες ασβεστολίθων που βρίσκονται διάσπαρτες στο μεταδάχτυλο και αποτέλεσαν το δομικό υλικό με το οποίο χτίστηκαν οικισμοί, εκκλησίες και μοναστήρια. Το κρυμνώδες και μεγαλόπρεπο ανάγλυφο τοπίο του πενταδάχτυλου, καθώς και η κοντινή απόσταση από τα παράλια της Μικράς Ασίας, προσφερόταν για ασκητική ζωή, με επακόλουθο την ίδρυση μεγάλου αριθμού εκκλησιών και μοναστηριών. Η Αγία Παρασκευή στη Βασίλεια, που ανάγεται στο 14ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα 4 μετόχια της Μονής του Σινά. Η Εκκλησία της Παναγίας Υπάτης στον Άγιο Αμβρόσιο του 12ου αιώνα. Ο ναός του Αγίου Παύλου στην κορυφή Γομαρίστρα του Πενταδάχτυλου του 12ου αιώνα. Ο Άγιος Γεώργιος του Ατάλου στη βόρεια πλευρά του Πενταδάχτυλου του 14ου αιώνα. Το μετόχιο του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων της Μονής της Παναγίας Αψινθιώτισσας στο Ζιχαρί του 12ου αιώνα. Ο μοναδικός στην Κύπρο εξαγωνικός ναός με την επίσης μοναδική Βυζαντινή τράπεζα στο νησί. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα μοναστήρια και τις εκκλησίες που κατέστρεψε ή παρέδωσε στη φθορά του χρόνου η λέλαπα της τουρκικής εισβολής. Ένας ιδιαίτερα σημαντικός ναός είναι αυτός του Αντιφωνητή Χριστού κοντά στα χωριά Καλογραία και Άγιο Αμβρόσιο. Πρόκειται για οκταγωνικού τύπου ναό, αρχιτεκτονικό τύπο με καταγωγή την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος στην Κύπρο απαντά μόνο στον πενταδάχτυλο. Ο ναός διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες του τέλους του 11ου αιώνα της υστεροκομνήνιας τεχνοτροπίας, πολύ αξιόλογου εργαστηρίου και είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές οι κινήσεις στο μορφό και τα φωτεινά χρώματά τους. Διασώζονται τοιχογραφίες της εποχής αυτής κυρίως στο Ιερό Βήμα και στον κυρίως ναό. Στον κυρίο ναό μάλιστα είχαν επιζωγραφιστεί ή ανανεωθεί ουσιαστικά οι ζωγραφικοί κατά τις αρχές του 16ου αιώνα,
οπότε εκτίστηκε και ο Νάρθικα στα χρόνια της Ενετοκρατίας. Μετά το 1974, οι Τούρκοι αρχαιοκάπηλοι βεβήλωσαν τον ναό. Αφαίρεσαν τις εικόνες και τα βημόθυρα από το εικονοστάσιο το οποίο κέκαψαν. Από τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού, όπου απεικονίζεται η πλατιτέρα με δύο αγγέλους, οι αρχαιοκάπηλοι επιχείρησαν να αποκολλήσουν τα κεφάλια των αρχαγγέλων, με αποτέλεσμα να τα καταστρέψουν. Από το μένος των Βανδάλων δεν εξαιρέθηκε ούτε και η τοιχογραφία του Παντοκράτορα στον Τρούλο, η οποία δέχθηκε πυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο. Στα τέλη του 15ου αιώνα, ολόκληρος ο βόρειος τείχος διακοσμήθηκε ξανά με τοιχογραφίες που απεικονίζουν τη μέλουσα κρίση, ενώ το απέναντι τμήμα του νότιου τείχου διακοσμήθηκε με την τοιχογραφία της ρίζας του Ιεσέ. Τούρκοι αρχαιοκάπηλοι αφαίρεσαν σχεδόν εξ ολοκλήρου και τις δύο τοιχογραφίες και τις εξήγαγαν παράνομα στη Γερμανία, όπου και βρέθηκαν στην κατοχή του Τούρκου αρχαιοκάπηλου Αϊντίν Ντικμέν. Αρκετά από τα σπαράγματα αυτά επαναπατρίστηκαν και εκτίθενται προσωρινά στο Βυζαντινό Μουσείο στη Λευκωσία, μετά από επίμονες και χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Εκκλησίας της Κύπρου. Η ζημιά που έγινε στις τοιχογραφίες είναι πολύ μεγάλη. Δεν μπορεί να υπολογιστεί με χρηματική, αλλά μόνο με ιστορική αξία. Τα μοναδικά αυτά έργα του 12ου και του 15ου αιώνα έχουν καταστραφεί για πάντα. Δόκτωρ Κωνσταντίνου, πριν το 1974, 150 χρόνια πριν, ένας αγάς είχε εξαπολύσει απειλές. 150 χρόνια μετά, το 1974, αυτές οι απειλές πραγματοποιήθηκαν. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, δυστυχώς. Έτσι είναι. Και έλεγε ο αγάς στον αρχιεπίσκοπο, έχω στο νου μου, πίσκοπε, να σφάξω, να κρεμάσω. Αυτό ήταν η απειλή. Και ανεμπόρια που τους Ρωμιούς, την Κύπρο να προστρέψω. Ακριβώς το ίδιο πράγμα να έγινε το 1974 με την απειλή της γενοκτονίας, να σφάξουν, να σκοτώσουν κλπ. Επάστεψαν το μένα δάχτυλο. Τι σας μένει από αυτό το ταξίδι του πενταδαχτύλου και τα δύο χρόνια δουλειάς μαζί με τον κύριο Παπαπέτρου και τους υπόλοιπους συνεργάτες? Τι είναι αυτό που κρατάτε στην ψυχή ίσως? Εσείς θα μας πείτε. Το δράμα. Το δράμα της Κύπρου. Μόνο με αυτή τη δουλειά ή και με τη δουλειά που κάναμε με τον Γιάννη Κύπρο καταλαβαίνεις το πραγματικό δράμα της Κύπρου. Πεντανάκτυλος, δεν είχαμε βρει έναν άνθρωπο, εμείς σαν γεωλόγοι, όταν είμαστε έξω και κάνουμε χαρτογράφηση. Μέρος της ικανοποίησης, όταν βρίσκαμε έναν γεωργό μέσα στο χωράφι, να τον ρωτήσουμε για το χωριό, για τα αυτά. Δεν βρήκαμε ούτε έναν. Δεν βρήκαμε έναν άνθρωπο να πούμε καλημέρα. Αυτό είναι το μεγάλο, για μένα, το μεγάλο δράμα. Ναι. Θα επανέλθουμε, κύριε Παπαπέτρου, γιατί έχουμε ταξίδι ακόμη. Ακόμα δύο αποσπάσματα εξαιρετικά. Αυτό το υπέροχο DVD, Πενταδάχτυλος τόσο κοντά μα τόσο μακριά, είναι παραγωγή Ανάδυσης Films, σε χορηγό επικοινωνία στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου. Το βλέπουμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε αμέσως, μη φύγει κανείς. Θα πάμε ακόμα δύο φορές βόλτα σε αυτό το όμορφο πενταδάκτυλο και θα ακούσουμε πολλές λεπτομέρειες από τον κύριο Κωνσταντίνο, οι οποίες είναι πραγματικά εξαιρετικές. Και βέβαια, κύριε Παπαπέτρου, είναι και σε αφήγηση του καλού συναδέλφου μας, του κύριου Κώστα Χαραλαμπίδη, έτσι? Ναι, ο Κωστής είναι ο μόνιμος εκφωνητής των ταινιών μας, μαζί με τον Πάμπον τον Σακά. Επίσης, να πω ότι η κινηματογράφηση, όπως πάντα, είναι με τον φίλο τον Νίκο τον Αβραμίδη, με τον οποίο δουλεύω από το 1992. Μάλιστα. Δεν κινηματογράφησα με άλλον άνθρωπο. Η μουσική είναι του Γαβρίλ Καραπατάκη, τα τρισδιάστατα γραφικά του Θωμά Φωτίου, η διόρθωση χρώματος του Πανίκου Πετρίδη, η επεξεργασία του ήχου του Σοφοκλή Σοφοκλέους, τα γραφικά του Θεόδωρου Καγκουλή, και βοηθή κινηματογράφησης ήταν ο Ανδρέας Μαρίνος και ο Έκτορος Παπαγεωργίου, πολλά σημαντικό,
Μπορεί να είναι το πιο σημαντικό. Θα πω ότι η χορηγή της ταινίας ήταν το Ίδρυμα Αναστάσιος Λεβέντης, ο Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου, η Τράπεζα Κύπρου και η Hellenic Copper Mines. Μάλιστα. Και βέβαια και στη μετάφραση, το έχετε μεταφράσει και σε... Στη μετάφραση είναι, που είναι ο καλός συνάδελφος, ο Ανδρέας Ιακωβίδης. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πάντα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Πενταδάχτυλος, τόσο κοντά, μα τόσο μακριά. So close yet so far, είναι στην αγγλική του απόδοση. Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε αμέσως. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά σας. Η εκπομπή σε επανάληψη καθημερινά, λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το ΡΙΤ2 και βέβαια στην ιστοσελίδα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, στο Video On Demand, όπου εκεί μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις εκπομπές των συναδέλφων που εσείς επιθυμείτε. Κύριε Κωνσταντίνου, οι άνθρωποι που έφυγαν το 1974 από τον Πενταδάχτυλο δεν κουβάλισαν τίποτε άλλο πέραν από τα βιώματά τους. Ή κάνω λάθος? Όπως είπε ο Σεφέρης, η γης δεν έχει γρυγέλια για να δε σήκωσεις. Επομένως, το μόνο πράγμα, ούτε τα υπάρχοντα τους κουβάλισαν, την πρόλαβαν με τον τρόπο που φύγαν. Επομένως, είδε τα βιώματα τους. Το ευχάριστο είναι ότι το Ίδρυμα Επιστημονικών Ερευνών είχε δημιουργήσει μια ομάδα η οποία είχε καταγράψει, ηχογραφήσει από τους πρόσφυγες, να πούμε, τα βιώματα τους. Μάλιστα. Και αυτά θα μείνουν. Τα υπόλοιπα θα τα πάρουν μαζί τους όταν πεθάνουν οι πρόσφυγες. Ό,τι ακούσεις τώρα από αυτούς. Αλλά είναι κάτι το απίστευτο. Από την εμπειρία που έχουμε από τους φίλους από την Ακανθού. Μάλιστα. Κάθε κίνηση, κάθε σημείο που περπατούσαμε, ξυπνούσα μνήμες. Με κάθε λεπτομέρεια, σαν να μην είχα φύγει από τον τόπο του. Το εκπληκτικό που θυμούμε είναι όταν σας στη Λάρκα, όταν είμαστε μπροστά στους στήλους, στις μεγάλες τεράστιες κολόνες, 30 μέτρων κλπ. Υπήρχε ένα λουλούδι πάνω, κρεμασμένο πάνω στις χαράδρες του βράχου κλπ. Το Ρίτσι. Εγώ το απολάμβανα. Αυτοί λοιπόν. Στολίζαμε τον επιτάφιο στην Ακανθού. Είδατε ότι οι μνήμες, οι θύμισες. Αμέσως πήγα στα παιδικά τους χρόνια, μάλιστα, στον επιτάφιο κλπ. Εγώ τα θαύμαζα σαν δουλειά. Είναι και αυτό σε κάθε βήμα. Μάλιστα. Να πιστευτώ. Εκπληκτικό. Κύριε Παπαπέτρου, τι είναι εκείνο που κρατάτε κάθε φορά σε κάθε ταινία και ειδείς αυτή τη συγκεκριμένη των 70 λεπτών του υπέροχου Πενταδάχτυλου? Εντάξει, κρατώ την τη δυσκολία της κάθε ταινίας. Τολμώ να πω ότι, επειδή πάντα ρωτούμε ότι ήταν πέραν πάση αφιβολίας η πιο δύσκολη ταινία που κάναμε, για διάφορους λόγους. Κρατώ την ευχαρίστηση της γνωριμίας με τον κατεχόμενο τόπο, τη θλίψη της κατοχής, αλλά και τη χαρά της γνωριμίας με τον κόσμο που μας συντρόφευσε. Α, ναι. Σωστά. Και εκείνο που σίγουρα υπερέχει όλων των άλλων, παρόλο που πάντα οι πρώτες προβολές των ταινιών μας είναι υπερπλήριστα οι αίθουσες, το φορά θέλω να το κάτι άλλο. Δεν θέλω να το προσφεροποιήσω για να πω ότι θύμιζε Ομόνια από τους καλούς καιρούς. Ναι, αυτό όμως. Αλλά ήταν πραγματικά... Το αδιαχώρητο. Ναι. Αδιαχώρητο. Αναγκαστικά έκαναμε δυο προβολές εκτός προγράμματος. Ξέρετε γιατί? Γιατί επιβεβαιώνει και αυτό το οποίο έχει πει ο Δόκτωρ Κωνσταντίνου. Ότι οι άνθρωποι έφυγαν από εκεί μόνο με τις θύμισες. Και πήγαν να ξαναδούν εκείνες τις θύμισες. Γιατί δεν είναι ένα μόνο χωριό ή μία πόλη. Ο Πενταδάχτυλος επεκτείνεται από τη μία μεριά μέχρι και την άλλη στο βόρειο τμήμα. Ξέρετε, αυτό το πράγμα όμως που μόλις αναφέρετε τώρα ήταν και ευτυχώς όχι πολλά, αλλά πολλοί κόσμοι συμπήγαν για να δει το χωρκό του. Ναι. Αντιλαμβάνεστε, δεν τα μετρήσαμε καμιά φορά για να ξέρω πόσα χωριά έχει το Πενταδάχτυλο, αλλά ήταν αδύνατο να αναφερθεί. Εξάλλου δεν ήταν ούτε καν η ταινία. Δεν είναι το τέτοια. Θέμα της. Δεν είναι το θέμα της. Μάλιστα. Το θέμα της είναι, όπως το είπετε εσείς στην αρχή της εκπομπής σας,
η προσπάθεια να γνωρίσουν οι νεότεροι τούτα τα πράγματα που ξέρουν οι παλιότεροι. Όπως και ο κύριος Κωνσταντίνου που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Μας επιτρέπετε να πάμε στο τρίτο απόσπασμα, παρακαλώ. Και να επανέλθουμε, παρακαλώ, στους συναδέλφους στο κοντρόλ. Η γεωλογική δομή της οροσειράς με την παρουσία έντονης ρογμάτωσης συνέβαλε τόσο στην εκτεταμένη διακίνηση νερού, όσο και στην αποθήκευσή του στο έδαφος. Για αιώνες, οι πηγές του Πενταδάχτυλου, ιδιαίτερα η κεφαλόβρηση της Λαπίθου, του Καραβά και της Κυθρέας, προμήθευαν νερό για ίδρυυση πολλών οικισμών της οροσειράς, αλλά και για άρτευση. Έλα, έλα, και να σου δείξω που σταθήκαμε και με νερό, έλα. Θα πει τώρα αν το καλοκαταλάβω. Πρέπει να μου το αυλάκι τούτο ήταν γεμάτο. Σαν να βάλαν καρπούζα μέσα να παγώσουν, έφτιανε και πιάνε την πλατεία και φύγαινε το νερό. Ο άνυδρος σήμερα κεφαλόβρυσος της Κυθρέας ήταν η μεγαλύτερη πηγή νερού στην Κύπρο. Η λαϊκή παράδοση απέδιδε την προέλευσή του σε υποθαλάσσια ροή νερού από τα βουνά της Μικράς Ασίας, με το μύθο να θέλει ζητιάνο που έχασε το δοχείο με τις ελιές του σε ρουφήχτρα νερού στην Καραμανιά, να το βρίσκει αργότερα στο νερό της Κυθρέας. Η πραγματικότητα είναι όμως πολύ διαφορετική, γιατί στους ασβεστόλιθους του Πενταδάχτυλου βρίσκεται ο ομώνυμος υδροφορέας. Το νερό της βροχής κατησδύει στους ασβεστόλιθους διαμέσου των πόρων και ρογματώσεων που δημιουργήθηκαν τεκτονικά και συγκεντρώνεται σε μεγάλες καταβόθρες, υπόγεια, καρστικά έγκυλα και σπήλαια που δημιουργήθηκαν από τη διαλυτική δράση του βρόχινου νερού πάνω στους ασβεστόλιθους. Από την ενορία της Ιρκανιάς, όπου βρισκόταν ο κεφαλόβρυσος, κεραίοντας μέσα από ένα δίκτυο καναλιών, το νερό άρδευε μια τεράστια έκταση που έφτανε μέχρι τα χωριά Παλέκη, Θροκεβόνη, χιλιόμετρα μακριά. Λόγω της αυθονίας του νερού της πηγής, αλλά και της κατάλληλης μορφολογίας του εδάφους, η Κυθρέα είχε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση υδροκίνητων αλευρόμηλων στην Κύπρο, 32 των αριθμών. Επισκέπτες και μελετητές μαγεύονταν από τα πλούσια νερά του κεφαλόβρυσου που είχαν μεταμορφώσει την Κυθρέα σε παράδεισο κήπων και φυτιών βαμβακιού και σιτηρών. Η γεωμορφολογία της περιοχής, σε συνδυασμό με την αστήρευτη ροή του νερού του κεφαλόβρυσου, έχει δημιουργήσει μια μοναδική ποικιλία βιοτόπων όπου φιλοξενείται αριθμός ενδημικών φυτών όπως το ειδήσαροντο Κύπριον, αλλά και το σπάνιο και αυστηρά προστατευόμενο σάλβια της Αφροδίτης που ευδοκιμεί στις διαβρωμένες ψαμμυτικές πλαγιές και λάβες στην ευρύτερη περιοχή Κυθρέας. Ταξιδεύοντας προς τα ανατολικά, συναντούμε στο ύψος του χωριού Τσάος, μέρος των ερυπείων του υδραγωγείου που μετέφερε νερό του κεφαλόβρυσου στη Σαλαμίνα. Το ύψος του υδραγωγείου στο σημείο αυτό υπολογίζεται γύρω στο 1,5 μέτρο. Για δομικά υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί ακατέργα στη λίθη ασβεστολίθων του Πενταδάχτυλου σε συνδυασμό με κεραμικές πλάκες, με τη σύνδεσή τους να γίνεται με ασβεστοκονίαμα από ασβεστοκάμινα της περιοχής. Το υδραγωγείο πρέπει να μετέφερε νερό σε μια απόσταση 43 χιλιόμετρων και αναφέρεται από αριθμό περιηγητών. Στο χωριό Αγιοσέργιο συναντούμε ένα διαφορετικό είδος χτισήματος του υδραγωγείου, όπου σώζονται αυτές οι δύο επιβλητικές καμάρες, καθώς και τα απομεινάρια διψήφιου αριθμού κολόνων, όλες χτισμένες με ασβεστητικό ψαμίτι που βρίσκεται στην περιοχή. Η δυνατότητα μεταφοράς νερού με υδραγωγείο ήταν συναρτήσεις του υψομέτρου, της απόστασης και της μορφολογίας του εδάφους. Και ήταν και οι πεσοί εκείνοι εκεί, πάνω στους οποίους στηρίζονται 4 βότες. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι
τρομερή ποσότητα των κυβολίθων που χρησιμοποιηθήκαν. Μα μόνο εδώ. Μα είναι απίστευτη η ποσότητα. Το μέγεθος επίσης, οι διαστάσεις, περίπου υπολογίζω είναι γύρω στις 8.000 maximum κυβικά μέτρα νερού, που σημαίνει ότι από την Κυθρέα πήραν μόνο ένα μικρό μέρος του νερού της παροχής του Κεφαλόφρυσου. Φαντάζομαι διότι θα υπήρχαν και άλλες απαιτήσεις. Αντεδράσεις των γεωργών. Αντεδράσεις των γεωργών. Και άλλα μέρη της Κύπρου. Και άλλα μέρη της Κύπρου. Σύμφωνα με τον καθηγητή Καραγιώργη, η ανάγκη για την παροχή μεγαλύτερων ποσοτήτων νερού προς τη Σαλαμίνα θα πρέπει να δημιουργήθηκε κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, αφού οι Ρωμαίοι σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν ήθελαν να ξεχάσουν τις συνήθειές τους με τα λουτρά που είχαν στη Ρώμη. Το χτίσιμο των λουτρών στη Σαλαμίνα προϋπόθεται την παρουσία άφθονου νερού, το οποίο στην περίπτωση της Κύπρου ήρθε από τη μεγαλύτερη πηγή νερού στο νησί. Κύριε Παπαπέτρου και κύριε Κωνσταντίνο, αυτό που είπατε ότι υπήρξε μια διαφορετική προσέγγιση με πλειάδα ανθρώπων είναι και το απόσπασμα που παρακολουθήσαμε, όπου είδαμε... Τον καθηγητή Καραγιώργη. Μάλιστα. Κάτω από 45 βαθμούς Κελσίου. 92 χρονών. Μάλιστα. Και πήγε μαζί μας με μια θερμοκρασία τέλος Ιουλίου του 2017. Μάλιστα. Με θερμοκρασία 43 βαθμούς Κελσίου. 43 βαθμούς Κελσίου. Και για να μπορέσουμε να πάμε εκεί, μας επέτρεψαν να πάμε με αυτοκίνητο, κατά εξαίρεση. Μας άνοιξαν την πόρτα για να πάμε με το αυτοκίνητο. Διαφορετικά δεν θα μπορούσα να πάω. Να περπατήσετε αυτή την απόσταση. Είναι απίστευτη η εμπειρία. Αντιλαμβάνομαι με το επάγγελμά σας ως γεωλόγος, επισκεφθήκατε ολόκληρη την Κύπρο και κάνατε καταγραφές. Επισκεφθήκατε και το μετανάκτυλο πριν το 1974. Οπωσδήποτε. Αντιλαμβάνομαι ότι το συνέστημα όμως το 2017 ήταν εντελώς διαφορετικό. Σίγουρα. Γιατί εκεί πια δεν πηγαίνατε με όλα τα χαρτιά σας, τα μολύβια σας και όλα τα εργαλεία που χρειάζονται. Πηγαίνατε ως ένας άνθρωπος που έζησε αυτόν τον τόπο και τον υπέροχο πενταδάχτυλο και ίσως και με βαριά καρδιά ξαναπατούσατε εκείνα τα πετρώματα. Βασικά η σκέψη είναι ότι το έκανα για τους υπόλοιπους Κυπρίους που δεν το ήξεραν, ειδικά αυτόν το υδραγωγείο. Είναι το μεγαλύτερο τεχνικό έργο που έχει γίνει στην Κύπρο και στους νεότερους χρόνους και στους παλαιότερους χρόνους. Μάλιστα. Σε εκτέλεση 43 χιλιόμετρα να χτιστεί αυτό το πράγμα. Ο σχεδιασμός κλπ. Ήταν κάτι το απίστευτο. Και ήταν άγνωστο στον κόσμο. Το βάλαμε για πρώτη φορά στο βιβλίο μας. Γιατί θέλαμε ακριβώς να δείξουμε τι έχει κάνει ο Κύπριος. Μάλιστα. Λόγω των συνθηκών της περιοχής που ζει. Σε μια ερημική περιοχή με πολλές ανομβρίες, με πολλά αυτά. Έχει κάνει τρομερή δουλειά ο Κύπριος από το 8.000 π.Χ. μέχρι σήμερα για το νερό, για να ικανοποιηθεί σε νερό. Άλλωστε ήταν και πηγή ζωής. Πηγή ζωής, ακριβώς. Δεν μπορούσαν να ζήσουν. Αναφερθείτε λίγο σε αυτό το βιβλίο, το οποίο μας είπατε δύο φορές τώρα. Τι περιλαμβάνει και με ποιον το δημιουργήσατε, παρακαλώ. Με τον Γιαννάκη τον Παναγιδή, ήταν. Μας το ζήτησε το Πολιτιστικό Δίκτυο της Τράπεζας Κύπρου. Μάλιστα. Ο τίτλος είναι «Κύπρος, γεωλογία, επιστήμη, πολιτισμός, περιβάλλον». Περιλαμβάνει όλη την ιστορία της Κύπρου με βάση τη γεωλογία. Και βάση την επαγγελματική σας κατάρτιση και όχι μόνο. Όχι μόνο. Μάλιστα. Όχι μόνο, δεν έχει καμιά σχέση με την... Μάλιστα. Την απλώς βάλαμε μέσα όλη την ιστορία... Πώς η γεωλογία επηρέασε την ιστορία της Κύπρου και τον πολιτισμό της. Είτε φυσική πόρη είναι, χαλκός, αμιάντος ή οτιδήποτε άλλο, αλλά και βασικά και το νερό. Υπέροχα. Κύριε Παπαπέτρου, έχουμε ένα τελευταίο απόσπασμα το οποίο μας πηγαίνει. Στη συνέχεια αυτής της περιδιάβασης αντιλαμβάνομαι, δεν είναι ολόκληρη η 70 λεπτή προβολή αυτού του υπέροχου ντοκιμαντέρ. Για να ολοκληρώσουμε οπτικά. Είναι βασικά η επιστροφή του Γιώργου Χατζηγυράκου στο σπίτι του. Μάλιστα. Παρακαλώ τους συναδέλφους στο κοντρόλ και να επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή. Ακολουθούμε τον Γιώργο Χατζηκυριάκου στις αναζητήσεις του για τα ενδημικά της Κύπρου. Μέχρι στιγμής έχει ανακαλύψει 9 νέα ενδημικά, 3 από τα οποία βρίσκονται στην κατεχόμενη γη. Πώς αισθάνεσαι που έρχεσαι στον κατεχόμενο τόπο που γεννήθηκες?
δεν περιγράφεται, δεν μπορεί να περιγραφτεί, διότι εγώ έζησα, μεγάλωσα και έχω αρκετές θύμησες στα 28 μου χρόνια που έφυγα. Τεύκριον το Καρπασίτικον, αφιερωμένο στους εγκλωβισμένους της Καρπασίας που έμειναν να υπομένουν την κατοχή. Ο αρωματικός αυτός ημίθαμνος που ανθίζει από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τον ερευνητή το 2003 κοντά στον αρχαιολογικό χώρο Κάστρος στο ακρότατο σημείο της Χερσονήσου. Το τεύκριο της Σαλαμίνας, γυψόφυλλος θάμνος 40 περίπου εκατοστών, ανακαλύφθηκε το 2008 στον Υψαρόβουνο κοντά στις μάνδρες αμοχώς του. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε στον ερευνητή η ανακάλυψη το 2005 του ποόδους φυτού σωλένοψης του αντιφωνητή κοντά στη γενέθλια γη του Αγίου Αμβροσίου, όχι μακριά από το κατεχόμενο σήμερα σπίτι του. Πότε έκαμε στο σπίτι του τον κύριο Γιώργο? Τέλειωσε το 1970-71. Ήμουν το τελευταίο, το πρώτο σπίτι του χωριού. Κατέφα από το παλιό χωριό, από το χωριό που ήταν τότε, γύρω στα 400 μέτρα. Πόσο άλλαξε από τον καιρό που το άφηκες? Όταν έκτισα το σπίτι, μα πίεσε έτσι μακριά από το χωριό, σήμερα είναι όλα χτισμένα. Και σε κάθε φορά και βλέπεις το πώς και στα κατεχόμενα. Όποτε αυτό. Σου προκαλεί έτσι μια αναστάτωση, μια πικρία? Αναστάτωση ναι, πικρία ναι, αλλά ζω μέσα στα πλαίσια της ψυχικής ηρεμίας τουλάχιστον όταν είμαι. Ζεις με την ελπίδα της επιστροφής? Σίγουρα χαθεί η ελπίδα, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Αλλά πιστεύω ότι να επιστρέψει. Το δεντράτιο εσύ τα φύτεψες? Όχι, ξεράναν τα περισσότερα, μόνο ο κέντρος επίδιος. Κατοικά τώρα στο σπίτι σου? Στο σπίτι μου κατοικά ο Ιμπραήμ, είναι από το Αρχιμανδρίτα και η γυναίκα του που τον Άγιο Νικόλαο της Πάφου. Πώς σε δέχεται ο ίδιος? Πάντοτε με χαμόγελο, με πολύ χαρά, χωρίς καμιά υποκρισία, και αυτό με παρηγορεί κάπως. Ευχαριστώ πολλά. Είναι από τους λίγους που μπορούν να μπουν στο σπίτι τους χωρίς πρόβλημα, που τους δέχονται. Αυτοί που κατοικούν τώρα, τους δέχονται να μπουν, με δέχονται να μπουν στο σπίτι μου χωρίς πρόβλημα. Σαραντατρία χρόνια τώρα κοιτάζω τον κατεχόμενο πενταδάχτυλο. Πόσο καιρό πρέπει να περιμένω ακόμη για να ταινίσω ελεύθερος από τις κορφές του τη Μεσαωρία και τα κατεχόμενα χωριά στη βόρεια πλευρά της Οροσειράς? Πόσο καιρό πρέπει να περιμένει αυτός ο κόσμος να πιει το νερό της Κυθρέας
της Λαπίθου, του Καραβά και των άλλων πηγών του Μενταδάχτυλου, να ταινίσει ελεύθερο στα Στυλάρκα, να επιστρέψει και πάλι στο σπίτι του. Πενταδάχτυλος, ο τόπος μου, τόσο κοντά, μα τόσο μακριά. Και βέβαια τα 43 χρόνια όσον αφορά είναι η χρονολογία παραγωγής, ναι, ναι, πριν από δύο χρόνια. Τι πράγμα είναι αυτό που κάποιοι αποφάσισαν ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν στα σπίτια τους και θα πηγαίνουν απλά για να τα επισκέπτονται και είναι στην διακριτική ευχαίρεια αυτών που είναι μέσα, αν θα τους ανοίξουν όχι την πόρτα, δεν το χωράει ανθρώπινος νους και το καταλαβαίνουν μόνο αυτοί που πηγαίνουν και δεν μπορούν καν να μπουν ούτε μέσα στην αυλή. Ο Γιοπόνος, ο ερευνητής, ο κύριος Χατζηκυριάκος, είναι από τους τυχερούς, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Δεν περιορίζεστε μόνο εδώ, κάνετε και ξεναγήσεις. Χιλιάδες ξεναγήσεις, εγώ θα έλεγα μέχρι τώρα. Ποια θα είναι η επόμενη? Σήμερα μου τηλεφώνησε ένα συνάδελφος, προσυνάδελφος, ο Χαίρον Δημητριάδης. Θα ξεναγήσω την χοροδία της Κερίνιος. Μάλιστα. Πού θα πάτε? Στη σκουριό της. Μάλιστα. Πόσα χρόνια ήσασταν Γεωπόνος? Γεωλόγος. Από το 64. Πόσο χρόνο είστε σήμερα? 80. 80. Και έχετε αυτή τη δύναμη και συνεχίζετε να κάνετε όμως αυτές τις ξεναγήσεις. Ξέρετε γιατί? Εσείς το ξέρετε καλύτερα. Έχετε όλη αυτή την αγάπη που σας χαρακτηρίζει, αλλά και αυτή την απλότητα και ταπεινότητα που έχω εισπράξει όση ώρα είστε σήμερα εδώ. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη. Ευχαριστώ. Και να είστε πάντοτε καλά. Ευχαριστώ. Και ήταν τιμή μας που σας είχαμε εδώ, κύριε Κωνσταντίνου. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Κύριε Παπαπέτρου, είμαι σίγουρος ότι θα ανανεώσουμε το επόμενο μας ραντεβού, γιατί από καρδιάς σας ευχαριστούμε που φέρνετε εδώ αυτές τις παραγωγές και δίνετε δυνατότητα και στους υπόλοιπους, πέραν από μια κινηματογραφική αίθουσα, να μοιραστούν και να απολαύσουν τα όσα υπέροχα εσείς παρουσιάζετε και να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να πω ότι από τα πράγματα που έμειναν πίσω είναι μια απίστευτη περιδιάβαση της Άναστης Μαραγκού με τον κύριο Κόγο στα Κάστρα. Μάλιστα. Μια πολύ ωραία περιδιάβαση της κυρίας Σταυρούλας Φωτίου εις τον Κεφαλόβρισο της Κυθρέας. Μια περιδιάβαση στα δάση της Κύπρου σε κείμενο του φίλου του Ηλιάδη. Και πού μπορεί κάποιος να προμηθευτεί αυτό το DVD? Από εσάς. Έχουμε το τηλέφωνο σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο γραφείο στο 2286 24 14 και εμείς θα σας δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνου, κύριε Παπαπέτρου. Ήταν τιμή μας. Και μας τιμή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς που προσφέρετε και είστε ακόμη εδώ και δίνετε όλες αυτές τις πληροφορίες σε εμάς. Είναι πολύτιμες. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί στις 8.97,2 στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Εμείς και ο κόσμος μας. 2 ώρες. Και μετά τηλεοπτικά άλλη 1 ώρα, 2,5 με 3,5. Γεια χαρά.